μέσα από να συνεχίζει να πληρώνεται μέσα από τη ΔΟΗ. Καταλήξατε τελικά, μετά από χίλια κύματα, σε αυτό το καταστροφικό νομοσχέδιο. Και το λέω καταστροφικό, διότι σας το είπαν εξάλλου και δικοί σας βουλευτές, κύριε Υπουργέ, ότι χτυπάει βασικά και κύρια τους μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες. Εγώ θα πρόσθετα ότι είναι και αντιαναπτυξιακό. Και είναι αντιαναπτυξιακό διότι σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα, όπου πράγματι έχετε καταστρέψει την παραγωγική βάση, την αγροτιά, ακόμα τη βιοτεχνία, ακόμα και αυτή την ίδια τη βιομηχανία, αυτό το οποίο χρειάζομαστε είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο να ενισχύει τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, βιοτέχνες που κάθε τόσο μας λέτε αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αλλά τελικά αυτή τη ραχοκοκαλιά την έχετε κάνει κομματάκια, την έχετε διαλύσει. Θυμάμαι ότι στο νόμο, πριν μερικούς μήνες, στο νόμο 4172 του 2013, κώδικας φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος ακόμα δεν ξεκίνησε να εφαρμόζεται, σας κάναμε κριτική και σας λέγαμε, κοιτάξτε, είναι πρόχειρος. Είναι πρόχειρος νόμος. Δεν πέρασαν λίγοι μήνες, λοιπόν, και έρχεστε με αυτό εδώ το νομοσχέδιο και με 12 άρθρα να τροποποιείτε ένα νομοσχέδιο το οποίο ακόμα δεν έχει καν εφαρμοστεί. Κάπου ακούσατε, διότι σήμερα γίνεται μεγάλη φιλολογία, εάν οι φόροι έχουν προοδευτικότητα, οι κλίμακες έχουν προοδευτικότητα, αν ο φόρος είναι αριστερός, εάν ο φόρος, βγήκε ο κύριος Βορύδης και μας κατάταξε σε τρεις κατηγορίες φόρους και αυτός είναι της αριστεράς και ο άλλος είναι της δεξιάς και πάει λέγοντας. Πραγματικά τα μεταφράζετε τα πράγματα όπως θέλετε. Όταν εμείς μιλάμε για προοδευτικότητα, κύριε Υπουργέ και κύριε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για προοδευτικότητα να πληρώνουν λιγότερα οι φτωχοί και περισσότερα οι πλούσιοι. Εσείς αυτή την προοδευτικότητα την αντιστρέφετε. Πληρώνουν περισσότερα λοιπόν οι φτωχοί και λιγότερα οι πλούσιοι. Και από εκεί και πέρα αρχίζεται τη φιλολογία περί αριστερών και δεξιών φόρων. Αυτός το νομοσχέδιο είναι και ταξικό, βαθιά ταξικό, και αν θέλετε εγώ το βλέπω και ως μία συνέχεια της συνολικής σας πολιτικής. Ξεκινήσατε με το ΤΑΙΠΕΔ, όπου παραδώσατε όλη την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και την ξεπουλάτε, κύριε Υπουργέ, σε τιμές εξευτελιστικές, αφαιρώντας, αν θέλετε, και αναπτυξιακά εργαλεία όπως τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και πάει λέγοντας. Και τώρα, αφού περάσατε σε αυτό το στάδιο, θα δούμε αύριο τι γράφετε με το νέο νομοσχέδιο και τις ειδικές διατάξεις για το ΤΑΙΠΕΔ. Μήπως αυτό αναφέρεται ότι το μεταφέρετε και στο Λουξεμβούργο, την έδρα του. Να τα δούμε αυτά και να δούμε, πρέπει να ξενυχτήσουμε απόψε βέβαια, για να μελετήσουμε το νέο πολυνομοσχέδιο που αφορά 5 υπουργεία, από ό,τι ανακοινώθηκε από την Προεδρία της Ολομέλειας. Αφού λοιπόν προχωρήσατε στην δημόσια περιουσία, τώρα προχωράτε και στην ιδιωτική. Και ξέρετε, αυτοί οι οποίοι θα το πληρώσουν περισσότερο είναι τα μικρά νοικοκυριά, τα μικρά διαμερίσματα, οι άνεργοι και τα χωριά μας. Διότι στα χωριά μας όλα χαρακτηρίζονται ως μονοκατοικίες, διότι έχουν και ένα κήπο, στο χωριό είναι, έχουν ένα κήπο. Και έτσι, για παράδειγμα, στην Κόνιτσα, μονοκατοικία 25 ετίας, 80 μέτρα τετραγωνικά, εντός οικισμού, σε οικόπεδο 500 τετραγωνικών μέτρων,
με τιμή ζώνης 600 ευρώ, ο ΕΜΦΙΑ σήμερα είναι 230 για το ακίνητο, 200 για το οικόπεδο, σύνολο 430. Πλήρωνε με τον ΕΕΤΑ χαράτσι του 13.285 και έτσι έχουμε μία διαφορά επιβάρηση 145 ευρώ. Μία ποσοστιαία επιβάρηση σε σχέση με πέρσι λοιπόν 50,88%. Και έχουμε άπειρα παραδείγματα τέτοια. Άπειρα παραδείγματα. Μελετήστε τα λίγο. Μην διακόπτετε. Αν έχετε καλοσύνη, μην διακόπτετε. Μην διακόπτετε. Απαντήστε όταν έρθει η ώρα σας. Συνεχίστε, κύριε. Έλαβα λοιπόν μία, κυρία Υπουργέ, μία διαμαρτυρία από την Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας, διότι είναι Κερκυραίος είμαι, η οποία θέτει το εξής θέμα, της φορολόγησης φυσικών προσώπων κάθε μορφής και κατηγορίας να έχουν την ίδια οικονομική επιβάρηση με τις εταιρείες νομικών προσώπων, που οι εταιρείες νομικών προσώπων έχουν επιβάρηση 0,33 της χιλής, σε αντίθεση με τις ατομικές επιχειρήσεις που φορολογούνται από 0,5 έως και 2% ανάλογα με την παροχή, με την περιοχή που βρίσκονται. Λάβετε το υπόψη σας να δείτε τι γίνεται. Με το συζητούμενο νομοσχέδιο μονιμοποιείται το χαράτσι. Εφαρμόζεται αντικειμενικές αξίες με βάση το 2007. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Η εμπορική αξία από το 2007 έχει μειωθεί κατά 40%. Κρατάτε όμως τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Επίσης, σε αυτό το νομοσχέδιο δίνεται ασυλία στον ειδικό διαχειριστή της ΕΡΤ ΑΕ. Είναι σκανδαλώδες, αν μη τι άλλο. Σκανδαλώδες. Επίσης, ένα άλλο σημείο από τον ΕΜΦΙΑ είναι ότι δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα εισπράξει, ολοκλήρωσα κύριε Πρόεδρε, δύο λέξεις, δεν πάει ούτε στις κοινωνικές δομές, ούτε στην παιδεία, ούτε στην υγεία, ούτε στους μισθούς και στις συντάξεις. Ούτε στο ξεπάγωμα, αν θέλετε, της αγοράς. Σπέρνετε ανέμους, κύριε Υπουργέ και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, και γρήγορα έρχονται θύελλες. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο η κυρία Ξουλίδου, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ πάρα πολύ ηρεμία και να τηρείτε ο χρόνος. Παρακαλώ να τηρείτε ο χρόνο. Παρακαλώ τους κυρίους ομιλητάς. Και μην διακόπτετε, κύριε συνάδελφε. Θα σας κατονομάσω. Μπορώ να ξεκινήσω.